όταν περιεγράφει, αγαπητοί μου, εκ του σαλπίσματος η πληγή του τρομερού εκείνου πολέμου εις των χώρων της Μεσοποταμίας, και οι άνθρωποι δεν μετενόησαν εκ των αμαρτιών των, είναι αξιοπρόσεκτον ότι η πληγή εκείνη δεν έκλεισε με τον χαρακτηρισμό «Ιουέ η Δευτέρα απήλθεν». Τούτο φανερώνει την προέκταση της πληγής, η οποία πέρα τούτε τελειώνει στο 11ο κεφάλαιο, στίχος 13. Συνεπώς, το περιεχόμενο όλης αυτής της προεκτάσεως, η έκτη πληγή και κάποια παρακάτω, είναι δύο διαψάλματα που παρεμβάλλονται μεταξύ της έκτης και της εβδόμης πληγής, όπως ακριβώς παρενευλήθησαν δύο διαψάλματα μεταξύ των πληγών της έκτης και της εβδόμης κατά την αποσφράγηση του βιβλίου, ενώ τώρα έχουμε κατά τα σαλπίσματα των αγγέλων. Όπως λοιπόν εκεί είχαμε δύο παρεμβαλλόμενα διαψάλματα, έχουμε και τώρα δύο παρεμβαλλόμενα διαψάλματα. Αυτή η παρεμβολή των διαψαλμάτων, είχαμε εξηγήσει εκεί τι θα πει διάψαλμα, δηλαδή ένα θέμα που μοιάζει ότι δεν έχει σχέση με εκείνα τα οποία λέγονται, και είναι ένα φιλολογικό διάλειμμα. Αν έχουμε διάψαλμα, γιατί και η λέξη από τη μουσική είναι, έχουμε ένα μουσικό διάλειμμα, αλλάζει το θέμα για να δημιουργήσει μια άλλη εντύπωση, να ξεκουράσει. Έτσι λοιπόν, η παρεμβολή αυτών των διαψαλμάτων είναι ψυχολογικός αναγκαία, τόσο για να δοθεί ο χρόνος εις τον προφήτη, όσο και εις τους ακροατάς του λόγου, του βιβλίου της Αποκαλύψεως, να συνέλθουν από αυτήν την τρομερότητα των σκηνών και να αναπνεύσουν λίγο, να ετοιμαστούν δε ταυτόχρονα δια την παρακάτω μακροτάτη εις περιγραφή τουλάχιστον πληγή του εβδόμου σαλπίσματος, η οποία και αποτελεί το κεντρικό σημείο και τον πυρήνα του όλου βιβλίου, διότι κατά την εμφάνιση της εβδόμης πληγής έχουμε την παρουσία του Αντιχρίστου, που είναι και η τελευταία πληγή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι μακροτάτη στην περιγραφή, δύσκολη και φοβερά. Πριν λοιπόν μπούμε σε εκείνη την άλλη, την εβδόμη φοβερά πληγή, και να αναπνεύσουμε από την προηγουμένη που είδαμε τι τρομερή πληγή ήταν, με εκείνον τον πόλεμον τον χωρίς προηγούμενον στην ιστορία, έρχονται αυτά τα δύο διαψάλματα να μας ανακουφίσουν. Το πρώτο διάψαλμα αναφέρεται στον προφήτη Ιωάννη, και το δεύτερο διάψαλμα αναφέρεται στους πιστούς. Ο όπτασιας της προφήτης βρίσκεται τώρα στην γη. Σιωπηρός είναι στην γη και παρακολουθεί αυτά που εξελίσσονται εις τη γη. Μέχρι τώρα τον είχαμε εις τον ουρανόν. Χωρίς όμως να πάβει ο ουρανός να είναι η αφετηρία όλων αυτών των οπτασιών. Το δεύτερο διάψαλμα είναι συνέχεια του πρώτου και θεωρείται ότι είναι μια σκοτεινή ερμηνευτική σελίδα του όλου βιβλίου, που αναφέρεται σε εκείνα τα μυστηριώδη δύο πρόσωπα, τους δύο προφήτες, που θα δούμε ποιοι μπορεί να είναι, που έρχονται να υποδείξουν τον Αντίχριστον. Αλλά ας έρθουμε εις το πρώτο διάψαλμα. Σας διαβάζω. Είναι το 10ο κεφάλαιο. Είναι ολόκληρο το 10ο κεφάλαιο. Δεν θα σας το ερμηνεύσω, θα κάνω μόνο ανάγνωση να πάρετε μια γενική εικόνα, και θα ερμηνεύουμε μερικώς στα χωρία. Κι είδων άλλων άγγελων ισχυρών καταβαίνοντα εκ του ουρανού,
περιβεβλημένων νεφέλιν και η ήρης επί της κεφαλής αυτού και το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος και οι πόδες αυτού ως στήλη πυρός και έχων εν τη χειρή αυτού βιβλίων ανεωγμένων και έφυγε τον πόδα αυτού των δεξιών επί της θαλάσσης των δε ευώνυμων επί της γης και έκραξε φωνή μεγάλη ως περ λέων μικάτε και ότε έκραξεν ελάλησαν επτά βροντέ τας εαυτών φωνάς και ότε ελάλησαν επτά βροντέ έμπελον γράφειν και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού λέγουσαν σφράγισον αελάλησαν επτά βροντέ και μη αυτά γράψεις και ο άγγελος ονείδων εστώτα επί της θαλάσσης και επί της γης ήρε την χείρα αυτού την δεξιάν εις των ουρανών και όμωσεν εν το ζώντι εις τους αιώνας των αιώνων ως έκτισε των ουρανών και τα εν αυτό και την γην και τα εν αυτή και την θάλασσαν και τα εν αυτή ότι χρόνο σου και τι έστε αλλά εν τες ημέρες της φωνής του εβδόμου αγγέλου όταν μέλη σαλπίζει και ετελέστη το μυστηριόν του Θεού ως ευγγέλισε τους δούλους αυτού τους προφήτας και η φωνή ηνίκουσα εκ του ουρανού πάλι λαλούσα με τεμού και λέγουσα είπαγε λάβε το βιβλιδάριον το ανεωγμένον εν τη χειρή του αγγέλου του εστώτος επί της θαλάσσης και επί της γης και απήλθα προς τον άγγελο λέγον αυτό δούνε μη το βιβλιδάριον και λαγιμή λάβε και κατάφαγε αυτό και πικρανίσου την κοιλία αλλά εν το στόματί σου έστε γλυκή ως μέλι και έλαβον το βιβλίον εκ της χειρός του αγγέλου και κατέφαγον αυτό και είναι το στόματί μου ως μέλι γλυκή και ότε έφαγον αυτό επικράνθη η κοιλία μου και λέγουσίμι δίσε πάλιν προφητεύσε επί λαΐς και έθνηση και γλώσσες και βασιλεύση πολλής. Αυτό αγαπητοί μου είναι το πρώτο διάψαλμα και που αποτελεί και το ολόκληρο κεφάλαιο το δέκατο του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Αλλά ας δούμε αυτά βήμα προς βήμα. Και είδων άλλων άγγελων ισχυρών καταβαίνοντα εκ του ουρανού περιβεβλημένων νεφέλιν και η ήρης επί της κεφαλής αυτού και το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος και οι πόδες αυτού ως στήλη πυρός. Είδα έναν άλλον άγγελον ισχυρών να κατεβαίνει από τον ουρανό να είναι περιβεβλημένος νεφέλι σύννεφο και το ουράνιον τόξο γύρω από το κεφάλι του και το πρόσωπό του ως ο ήλιος και τα πόδια του σαν στήλες πύρινες. Με το επεισόδιο αυτό του αγγέλου και μάλιστα ενόρκως έρχεται να επιβεβαιωθεί ότι αρχίζει το τέλος των πληγών και να προμηνυθεί η συντέλεια. Αυτό που λέγει δια του άλλος άγγελος αυτός αντιδιαστέλλεται οπωσδήποτε από τους προηγουμένους εξ αγγέλους που εσάλπισαν αλλά ούτε έχει και σχέση με τον έβδομον άγγελο που θα σαλπίσει την εβδόμην πληγή. Όλη αυτή η εμφάνιση αυτού του αγγέλου είναι θεοπρεπής. Κατέρχεται από τον ουρανό, περιβάλλεται φωτεινή νεφέλη, έχει τον στέφανον της ήριδος εις το κεφάλι του, το πρόσωπό του είναι όπως ο ήλιος και τα πόδια του όπως σας είπα σαν στήλους πύρος, έχει δε και ισχύν πολύν, άγγελος ισχυρός. Το ανάστημά του είναι πελώριον και η όλη αυτή η υπερκοσμία και μεγαλοπρεπής εμφάνισής του είναι ανταξία του Ιησού Χριστού τον οποίον εκπροσωπεί και από τον οποίον αποστέλλεται δια να εκφράσει εις τον Ιωάννη τις βουλές του. Ας δούμε όμως τους επιμέρους αυτούς χαρακτηρισμούς αναλυτικότερα. Άγγελος ισχυρός. Εβραϊκά γιμπόρ. Υπενθυμίζει τη σημασία του εβραϊκού ονόματος Γκαμπριέλ που είναι ο Γαβριήλ και θα πει Θεός ισχυρός. Θέτω το ερώτημα μήπως είναι ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Λέγεται ισχυρός διότι υπηρετεί
των ισχυρών θεών. Αλλά εμφανίζεται άγγελος ισχυρός για να στηρίξει τους πιστούς από μίαν λιποψυχία, τόσο από τα δεινά των πληγών, όσο και από την δελεαστικότητα του κακού. Αν το καταλαβαίνετε αυτό, όσο ποτέ άλλοτε και στην εποχή μας χρειάζεται να έχουμε αυτή την γνώση του αγγέλου του ισχυρού, που το κακό έρχεται δελεαστικότατο και δεν ξέρω ποιος μπορεί να μένει πάντοτε όρθιος. Πάντως είναι πολύ μεγάλη παρηγορία για τους πιστούς αυτή η παρουσία του ισχυρού αγγέλου, που αντιπαρατάσσεται προς το ισχυρότατον εις τον κόσμον κακόν. Όταν μάλιστα οι χριστιανοί και αριθμητικός και αξιωματικός είναι ασθενέστεροι από τους πολλούς εις τον κόσμον αυτόν. Έχουμε ανάγκη λοιπόν από άγγελων ισχυρών, να αισθανόμεθα την παρουσία του, όπως αισθανόμεθα την ανάγκη από έναν ισχυρόν κυβερνήτη ή έναν ισχυρόν οικογενειάρχη. Όταν η γυναίκα, η σύζυγος, να σας πάρω αυτή την εικόνα, και τα παιδιά αισθάνονται ότι ο σύζυγος, ο πατέρας, μέσα στο σπίτι είναι σπουδαίο πρόσωπο, ισχυρόν, βουλητικόν πρόσωπο, και φρόνηση έχει και βουλητικότητα, αισθάνονται μια ανάπαυση, ότι έχουμε έναν δίπλα μας, ένα πρόσωπο ισχυρόν. Έτσι οι πιστοί, όταν αισθάνονται ότι έχουν άγγελον ισχυρόν, αυτό δεν είναι μικρή σημασία. Ο άγγελος αυτός ή το κατεβαίνουν εκ του ουρανού, ώστε λοιπόν από τον ουρανό. Προσέξτε, παρακάτω θα ειδούμε ότι το θηρίον, ο Αντίχριστος, ανέρχεται από τη θάλασσα, από το βυθό, από μέσα. Ο άγγελος έρχεται από τον ουρανό. Σε εκείνη την περίεργη πνευματιστική συνεδρίαση που έκανε κάποτε εκείνη η μάγισσα στην εποχή του Σαούλ, όταν ο βασιλιάς Σαούλ πήγε να συμβουλευτεί δια την έκβαση του πολέμου με τους Φιλιστέους, αυτή η μάγισσα εκάλεσε τα πνεύματα, μεταξύ των οποίων δήθεν ισχυρισμός εκλήθηκε το πνεύμα του Σαμουήλ του προφήτου. Δεν είναι όμως, δεν είναι ο προφήτης ο Σαμουήλ, για να ερωτηθεί ο προφήτης Σαμουήλ δια την έκβαση του αυριανού πολέμου, και λέγει αυτή: βλέπω πνεύματα να ανεβαίνουν από τη γη. Προσέξτε, να ανεβαίνουν από τη γη. Είναι πονηρά πνεύματα, είναι πονηρά πνεύματα. Όταν πηγαίνουμε εις τον πνευματισμό, τα κοινώς μέντιουμ λεγόμενα, είναι πονηρά πνεύματα. Δεν είναι οι ψυχές των αποθανόντων, είναι δαίμονες που υποκρίνονται τις ψυχές των αποθανόντων. Και πάμε να ερωτήσουμε. Εκεί τα πνεύματα αυτά δεν έρχονται από τον ουρανό, πλανώνται μέσα εις αυτήν την κτήση. Η έκφραση «ανεβαίνουν από τη γη» δείχνει ακριβώς τη δαιμονικότητά τους. Ο άγγελος που έρχεται, έρχεται από τον ουρανό. Αλλά δηλώνει ακόμα ότι ερχόμενος από τον ουρανό έχει μία θεία αποστολή. Αυτό το ερχόμενος από τον ουρανό θα επιμείνω ακόμη. Ο Κύριος μας είπε σαφώς να τον περιμένουμε από τον ουρανό. Είπε, όπως η αστραπή όταν διασχίζει τον ουρανό καλύπτει όλων των ουρανών και είναι θεατή από όλους που είναι κάτω στη γη, έτσι είναι η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Και τούτο διότι πολλοί ψευδομεσσίες θα έρθουν όχι από τον ουρανό. Η πρώτη εμφάνιση του Χριστού ήτο εδώ στη γη,
από την ταπεινή γέννηση στη Βηθλεέμ από την υπεραγία Θεοτόκο. Η δευτέρα εμφάνιση του Χριστού δεν θα είναι αυτή, αλλά θα είναι από τον ουρανό. Εάν λοιπόν έρθουν Μεσσίες, Χριστοί, και μας πούν ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας, όπως θα το πει και ο Αντίχριστος, θα ξέρουμε ότι δεν έχουν έρθει από τον ουρανό. Είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο που μπορούμε να πούμε: είσαι ψευδομεσσίας, ψευδόχριστος, αντίχριστος. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, Φιλιππισίους 3:20, ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει, εξού, εκ του οποίου ουρανού ή εκ των οποίων ουρανών, και σωτήρα απεκδεχόμεθα Κύριον Ιησού Χριστόν. Από εκεί τον περιμένουμε τον Χριστόν, από τον ουρανό να έρθει. Όταν ανελαμβάνεται ο Κύριος τον ουρανό, δύο άγγελοι είπαν στους μαθητάς, άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστίκατε εμβλέποντες εις τον ουρανόν, τον Ιησούν που απέρχεται? Με τον ίδιο τρόπο θα ξανάρθει, όπως τον είδατε να απέρχεται. Συνεπώς η κάθοδος του Χριστού θα είναι από τον ουρανό και θα είναι ορατή σε όλους. Με το στοιχείο που σας λέγω, μπορούμε τώρα να ελέγξουμε και τους χιλιαστάς που λέγουν ότι ο Χριστός έρχεται αοράτος. Τι αοράτος? Και ότι ήρθε, αφού διαψεύστησαν ότι ο Χριστός, η βασιλεία του Χριστού θα αρχόνταν το 1914, 1918, 1922, 1923, και βάλτε χρονολογίες από διαψεύσεως εις διάψευση, τότε έφτασαν στο να ισχυριστούν ότι ο Χριστός ήρθε. Αλλά ήρθε αοράτος και δεν τον βλέπουμε. Πού αοράτος? Ο Κύριος μας είπε, όπως είναι ορατή η αστραπή και τη βλέπουν όλοι, έτσι θα έρθει. Γι' αυτό σας τα πω όλα αυτά, για να μην παρασυρθούμε από αυτούς ότι ο Κύριος ήδη υπάρχει εδώ σωματικός και ήρθε η βασιλεία του. Ψεύδος. Ο Χριστός έρχεται από τον ουρανό ορατό. Ορατά δηλαδή, από όλους τους ανθρώπους, στην απορία σας. Βλέπετε, προσετέθησαν μέσα στους αιώνες και μερικές γνώσεις που μπορούν να δημιουργήσουν απορίες. Η γη μας είναι σφαιρική, κατοικείται και από τα δύο της ημισφαίρια. Αν λοιπόν έρθει ο Κύριος, πώς θα τον δουν οι του άλλου ημισφαιρίου? Ο Χριστός είναι ορατός μέσα σε ολόκληρη τη δημιουργία και όχι μόνο στη γη, κατά έναν μυστηριώδη τρόπο, από όποιο σημείο και όπου και αν βρεθεί κανείς, οπουδήποτε. Ο συγκεκριμένος Ιησούς, ορατός από κάθε σημείο, από οποιονδήποτε άνθρωπο, όπου να πάτε στη δημιουργία, και στη βασιλεία του, στην απέραντη βασιλεία του, θα είναι ορατός παντού. Ούτε το μικρό αυτό ανάστημα ενός ανθρώπου, είναι ο άπειρος Θεός που ενώθηκε με την ανθρωπίνη φύση, θα μπορούσε να τον κάνει μικρόν, αν υποτεθεί ότι υπάρχει μια απόσταση? Όχι, δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι μέσα στο γνωστό μας χώρο, όπως τον ξέρουμε. Αλλά αυτός ο χώρος μαζί με τον χρόνο είναι παλαιούμενα. Θα έχουμε έναν καινούριο χώρο και έναν καινούριο χρόνο. Αυτό σαν λύση απορίες. Ο άγγελος είχε ήριν. Είναι γνωστόν ότι η ήρις είναι το ουράνιον τόξον, αυτό που βλέπουμε μετά τη βροχή, ή ενώ βρέχει, όχι μετά τη βροχή. Ενώ, γιατί αν δεν έχουμε βροχή δεν έχουμε ουράνιον τόξον, ενώ ακόμη βρέχει, αλλά έχει βγει ο ήλιος σε μια πλαγία θέση, και τα γνωστά που ξέρετε για τον σχηματισμό του ουρανίου τόξου, της ήριδος, του τόξου της ήριδος, είναι το σύμβολο της ειρήνης και της συνδιαλλαγής, αλλά μόνο με τους πιστούς, όχι με τους απίστους. Στην εποχή του Νόε, θα ενθυμίστε, με τον κατακλυσμό, όταν τελείωσε ο κατακλυσμός, ενεφανίστη η ήρης. Βέβαια δεν ενεφανίστη για πρώτη φορά τότε, διότι δεν είναι παρά στα γονίδια νερού,
που περνά το φως του ηλίου, διαθλάται, και έτσι το λευκόν φως διαθλάται στα επιμέρους στοιχεία του, ας με επιτραπεί να το πω έτσι, στις ποικίλες συχνότητές του, και έχουμε τα ποικίλα χρώματα. Δεν ήταν η πρώτη φορά, αλλά πάνω σε αυτό το σημάδι ο Θεός έβαλε μια υπόσχεση: δεν θα ξανακαταστρέψει τον κόσμο με νερό, δηλαδή με κατακλυσμό. Το υπεσχέθη ο Θεός. Όχι λοιπόν ότι το ουράνιο τόξο ήταν κάτι που για τότε, το λέω για δεύτερη φορά, εμφανίζεται και συνεπώς θα λέγει κάποιος άπιστος «μα πώς» και τα λοιπά. Όχι, ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο πάντα υπήρχε και υπάρχει. Ο Θεός έβαλε σημάδι το φυσικό φαινόμενο. Όπως βάζουμε εμείς ένα σημάδι και λέμε να έχουμε το νου μας, εδώ πρέπει να ξαναγυρίσουμε. Ή να μην χάσουμε τον τόπο, βάζουμε σημάδι ένα δέντρο, μια πέτρα, ένα βράχο. Έτσι λοιπόν ο Θεός έβαλε ένα σημάδι και είπε στον Νόε και στους απογόνους του: όταν θα βλέπετε αυτό το σημάδι, το ουράνιο τόξο, θα θυμόσαστε τούτη την υπόσχεσή μου. Δεν θα ξαναγίνει κατακλυσμός. Τώρα, όταν ο άγγελος έχει την ήριδα στην κεφαλή του, σημαίνει ότι δεν θα ξαναγίνει κατακλυσμός πάνω στη γη, αλλά κάτι ακόμα. Θα γίνει καταστροφή, αλλά μετά από αυτή την καταστροφή δεν θα έχουμε άλλη πια καταστροφή. Και ποια θα είναι αυτή η καταστροφή? Η πρώτη καταστροφή ήταν διείδατος, αληθής ο Θεός. Δεν θα ξαναγίνει λοιπόν καταστροφή με νερό. Η δευτέρα καταστροφή θα γίνει διαπυρός. Το λέγει ο Απόστολος Πέτρος, και μάλιστα αναλυτικά ως εξής, στην δευτέρα του επιστολή 3,10, όπου στοιχεία καυσούμενα λυθίσονται. Τα στοιχεία της θύσεως θα καίγονται και θα διαλύονται, και η γη και τα εναυτή έργα κατακαΐσετε. Ό,τι υπάρχει θα περάσει από το πυρ. Τι πυρ θα είναι αυτό? Σήμερα δεν είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε τι πυρ είναι αυτό. Σε μια άλλη φράση του ο Απόστολος Πέτρος, που είναι στο σημείο αυτόν το εσκατολογικό, πολύ αποκαλυπτικός. Δεν ξέρω αν κάποτε ο Θεός μας αξιώσει να κάνουμε τη δευτέρα επιστολή του. Είναι πολύ αποκαλυπτική, όχι λιγότερο, και η πρώτη. Λέει το εξής: ο Θεός απεταμίευσε πυρ μέσα σε αυτήν την ίδια την ύλη, μέσα στην κτήση την ίδια, το οποίο πυρ θα αποδοθεί. Τον καιρό που εγράφεται η επιστολή ήταν ακατανόητο. Το μόνο που μπορούσαν να καταλάβουν οι άνθρωποι, ότι αν πάρουν δυο σίδερα και τα χτυπήσουν βγάζουν μια σπίθα, ή αν η αξίνη χτυπήσει πάνω σε μια πέτρα βγάζει μια σπίθα, ή αν πάρω δυο τσακμακόπετρες, στουρναρόπετρες και τις χτυπήσω θα βγάλω μια σπίθα. Τίποτα περισσότερο. Σήμερα ξέρουμε ότι αυτή η ύλη περιέχει μέσα ενέργεια η οποία είναι τρομακτικής ισχύως. Να λοιπόν, έχουμε και αυτή την προδιαγραφή, αυτή τη γνώση του πράγματος, ότι έχει αποταμιεύσει ο Θεός πυρ. Το πυρ είναι ενέργεια, που σημαίνει θα εκδηλωθεί ενέργεια αποταμιευμένη μέσα σε αυτήν την ύλη. Δηλαδή αυτή η ύλη θα αποδώσει την ενέργειά της και θα γίνει η αλλαγή του σύμπαντος. Σας ξαναλέγω, ο Απόστολος Πέτρος είναι πολύ αποκαλυπτικός. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η πρώτη καταστροφή των ανθρώπων ήταν με κατακλυσμό με νερό, τώρα θα είναι με πυρ. Μάλιστα ο Απόστολος Πέτρος λέει, όταν αυτά θα γίνονται, όταν τα πάντα θα διαλύονται, πού μπορούμε να σταθούμε οι αμαρτωλοί? Πού? Γι' αυτό λέει στους χριστιανούς: αδελφοί μου, αγωνίζεστε να είστε σωστοί χριστιανοί. Έτσι γράφει στην επιστολή του τη Δευτέρα. Βλέπουμε συνεπώς ότι αυτή η Ήρης
προκαταβολικός δίδεται ως μία εγγύηση ότι δεν πρόκειται να γίνει άλλη καταστροφή από την καταστροφή αυτή του πυρός. Θα είναι η τελευταία. Που σημαίνει εφ' εξής θα υπάρχει η βασιλεία του Θεού. Θα έχει τελειώσει πλέον η ιστορία. Αυτό είναι πολύ παρηγορία για τους πιστούς. Να μην αποκάμνουν. Μην αποκάμνετε, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Μην αποκάμνετε. Θα το δείτε στη συνέχεια, η παρουσία του Αγγέλου αυτό το σκοπό. Να έχει, εξάλλου σας το προανήγγυλα. Αυτό το σκοπό. Να παρηγορήσει τους πιστούς. Να τους βοηθήσει ότι χρόνος πια δεν υπάρχει. Εγγύς το τέλος. Τέταρτον. Είναι περιδευλημένος νεφέλη ο άγγελος. Περιβάλλεται με ένα σύννεφο. Το σύννεφο, η νεφέλη, είναι το σύμβολο θείας προστασίας. Σας θυμίζω εκείνη τη στήλη της νεφέλης που έκανε τις εξής τρεις δουλειές. Την ημέρα εσκίαζε τους Εβραίους εις την έρημο να μην καούν από τις ηλιακές ακτίνες. Το βράδυ ήταν φωτεινή η νεφέλη και τους εφώτιζε όπως η σελήνη. Και όταν επρόκειτο να μεταναστεύσουν, να φύγουν από τον τόπο που είχαν στρατοπεδεύσει και να πάνε σε έναν άλλον τόπο, η νεφέλη προηγείτο και τους έδειχνε τον τόπο που επρόκειτο να πάνε. Τότε θα λέγε κάποιος ότι η νεφέλη αυτή είχε μία λογικότητα. Ξέρετε ποια είναι η νεφέλη? Είναι ο μετά ταύτεν ανθρωπίσας Υιός του Θεού, τον οποίον οι άνθρωποι ως αόρατον των λόγων δεν τον έβλεπαν, έβλεπαν μόνο την νεφέλη. Ο Χριστός, ο μετά ταύτεν ανθρωπίσας, είναι εκείνος που οδήγει το λαό του εις την γη της επαγγελίας. Τον οδήγει, τον εσκίαζε, τον εφώτιζε. Ναι, αυτό ήταν ένα τρομερό δείγμα προστασίας, αισθητής προστασίας. Ακούστε τι λέγω, αισθητής προστασίας του Θεού, του Θεού Λόγου. Γι' αυτό πολύ ωραία το λέει η γυμνολογία μας. Παίρνει ένα λόγο από την Παλαιά Διαθήκη βέβαια. Λαέ μου, τι σου έκανα και με απειρνήθεις? Εγώ που στην έρημο σε τάισα με το μάνα, σε δίψασα με το νερό από το βράχο. Εγώ που ήμουν με την μορφή της νεφέλης και σε εσκίαζα και σε φώτιζα και σε οδηγούσα, λαέ μου, τι σου έκανα, σε τι σου έφτεξα? Και τώρα με αρνείσαι, δεν με αναγνωρίζεις, δεν με αναγνωρίζεις και με ανεβάζεις εις τον σταυρό. Έστω, με ανέβασες στον σταυρό. Το αίμα μου είναι ικανό να πλύνει την αμαρτία αυτή της χριστοκτονίας σου και είμαι έτοιμος να σε συγχωρήσω. Αλλά έλα όμως, οι ταλέποροι αυτοί άνθρωποι μένουν μακρά. Αλλά γιατί οι Εβραίοι μένουν μακρά? Οι χριστιανοί. Οι χριστιανοί που αρνούνται και αρνήθηκαν και συνεχώς επιμένουν να αρνούνται το βάπτισμά των και να λέγουν και γιατί να βαπτίσω. Και αν βαφτίστηκαν, με ρώτησαν οι γονείς μου εμένα για να με βαφτίσουν, ή έστω με βάφτιζαν και τι με νοιάζει εμένα τώρα, και φτάνω στο να είμαι ένας αντίχριστος και ένας αντίθεος άνθρωπος. Φοβερό. Η νεφέλη λοιπόν είναι σύμβολο προστασίας, αλλά είναι ακόμη και σύμβολο θείας παρουσίας, διότι ο ίδιος ο Κύριος είπε, όταν ο άγγελος εμφανίζεται με την εφέλη αυτή, εμφανίζεται, τότε δείχνει ότι δεν λείπει η Θεία Παρουσία. Είπε κάποιους μελαγχολικούς λόγους ο Κύριος, Λουκάς 17 στίχος 22. Αλλάξω. Έχετε τις καλακές μου κάνει το δουλειό. Είπε ο Κύριος το εξής: ελέξονται οι μέρε ότε επιθυμήσετε μία των ημερών του Υιού του ανθρώπου ειδήν και ου κόψεστε. Θα επιθυμήσετε, θα έρθουν οι μέρες. Ποιες είναι αυτές οι μέρες?
κυρίως έχει υπόψη του τις έσχατες αυτές οι μέρες ο Κύριος, όταν θα υπάρχει πολλή θλίψη και θα λέγαν οι τότε οι πιστοί, Κύριε, δείξε μας ένα σημάδι της παρουσίας σου. Αυτή τη στιγμή, αν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, είμαστε μία πεντηκοστή. Και όπου είναι η πιστή, είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, ακούγεται ο λόγος του και προσφέρει τη λατρεία του Θεού. Μπορείτε να συλλάβετε την περίπτωση να είσαστε μονάδες, να είμαστε μονάδες και να μην υπάρχει αυτή η σύναξη, γιατί η σύναξη είναι μία φανέρωση της Εκκλησίας. Προσέξτε, φανέρωση της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία. Συλλάβετε την εικόνα να υπάρχουν μονάδες που δεν συναντώνται και συνέπως να μην έχουμε τη φανέρωση της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία, να υπάρξει ένας διωγμός που να μην μπορούμε να συναγκεντρωθούμε, να συναντηθούμε, να συναχθούμε. Σας κάνει εντύπωση γιατί οι πιστοί πήγαιναν κάθε βράδυ στις κατακόμβες, πήγαιναν στα κρυσφύγετά τους, μέσα σε τόπους, τρόπους, για να μην τους βρουν οι ιδιώκτες, αλλά οπωσδήποτε κάθε βράδυ να συναντηθούν, με κίνδυνο τη ζωή τους και τη δίμευση της περιουσίας των. Μπορείτε να το συλλάβετε αυτό? Ερωτήσατε γιατί. Δεν θα μπορούσε κανείς να καθίσει στο σπίτι του να λατρεύει τον Θεό και να λέγει ότι γιατί να κινδυνεύσω να πάω σε μία σύναξη? Ερωτήσατε γιατί το έκαναν αυτό οι πιστοί? Διότι με τον τρόπον αυτόν εφανέρωναν την Εκκλησία μέσα στην ιστορία. Και στέλνει τα μάτια τους, όχι μόνο στους απίστους που για μια στιγμή τώρα τους κυνηγάνε οι άπιστοι, αλλά στέλνει τα μάτια τους οι πιστοί έχουν την παρουσία της Εκκλησίας. Και συνεπώς το σώμα του Χριστού έχουν ένα δείγμα αυτής της Πεντηκοστής. Ο Χριστός είπε, δεν θα χωριστείτε 10 μέρες, θα είστε μαζί, για να φανερωθεί η Πεντηκοστή στα Ιεροσόλυμα. Συλλάβετε τώρα την εικόνα να μην γίνεται αυτή η συγκέντρωση. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, αγαπητοί μου, και να μην συγκεντρωνόμεθα. Όχι μόνο εδώ, σε κάθε ναό, και όχι μόνο για το κήρυγμα, αλλά και για τη λατρεία. Όλα είναι δυνατά, αύριο όλα έρχονται και θα έρθουν. Με τα δεδομένα των προφητιών θα έρθουν. Τότε ο καθένας αν κάθεται στο σπίτι του θα λέει, άλλος πιστός υπάρχει? Όπως ο προφήτης Ηλίας που του απεκρίβει ότι υπάρχουν και άλλοι πιστοί και νομίζω ότι είναι μόνος. Τότε ο κάθε πιστός θα ζητά ένα δείγμα αυτής της Θείας Παρουσίας και δεν θα το έχει. Ελέψονται οι μέρες, θα έρθουν οι μέρες, ότε επιθυμήσετε, μία των ημερών του Υιού του Ανθρώπου ειδήν. Μία ημέρα από τις ημέρες του Υιού του Ανθρώπου. Μία ημέρα, όπως και ο Αβραάμ ζήτησε να δει την ημέρα, δηλαδή να μάθει την ανθρώπιση. Πώς την είδε? Την έμαθε την ενανθρώπιση. Και ου κόψεστε, δεν θα δείτε. Θα είναι τόσο σκληρές εκείνες οι ημέρες που δεν θα έχετε ένα δείγμα της δικής μου της παρουσίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η νεφέλη που έχει ο Άγγελος δείχνει ότι παρά τα αυτά υπάρχει όχι μόνο η προστασία αλλά και η παρουσία του Χριστού. Γι' αυτό βλέπουμε αυτό το διάψαλμα να είναι τόσο παρηγορητικό, παραμυθητικό, ενισχυτικό. Ακόμη, πέμπτον, το πρόσωπο του Αγγέλου ήτο ως ο ήλιος, σύμβολο και αυτό της Θείας Δόξης, που όπως ξέρουμε όλα τα ουράνια όντα έχουν αυτή την Θείαν Δόξαν. Όλοι οι Άγγελοι και οι Άγιοι έχουν αυτή την Θείαν Δόξαν. Είναι η Θεία Δόξα που θα λάβουν όλοι οι πιστοί εάν μείνουν πιστοί και όρθιοι. Κάποτε όμως μπορούν να λυγίσουν οι πιστοί. Σε μια ανάλογη περίπτωση που ο ευρύτερος κύκλος των μαθητών του Χριστού είχε σκανδαλιστεί με τη διδασκαλία του Κυρίου περί βρώσεως του σώματός του. Προσέξτε αυτό το σημείο. Είπε ο Κύριος, εάν κανείς δεν φάγει τη σάρκα μου και δεν πιει το αίμα μου, δεν έχει ζωή αιώνια. Δεν έχει ζωή μέσα του. Και μερικοί σκανδαλίστησαν.
Και μάλιστα λέγει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και ουκέτι με τα αυτού περί επάτων. Δεν ξαναπήγαν πια κοντά. Σκανδαλίστηκαν, ε? Στρέφεται ο Κύριος και λέγει στους μαθητάς του, τούτο ημάς σκανδαλίζει. Εάν ουν θεωρείτε τον Υιόν του ανθρώπου αναβαίνοντα όπου είναι το πρώτερον. Αυτό που σας είπα σας σκανδαλίζει. Αν με βλέπατε να ανεβαίνω εκεί που ήμουνα και πρώτα, τι θα λέγατε? Εάν δηλαδή μπορούσατε να δείτε τη δόξα μου, τι θα λέγατε? Λοιπόν αγαπητοί μου, αυτή η δόξα προσφέρεται εις τους πιστούς τώρα με τον άγγελο που εμφανίζεται ως ήλιο στο πρόσωπό του, αλλά αφήνει όμως εις μέσω οράσεως θείας δόξης να ενισχύονται οι πιστοί σε κάθε εποχή. Σε μια πολύ ωραία του προσευχή ο Άγιος Ισάκος Ήρος γράφει το εξής: και δίδεις, λέγει, είναι αυτή που αναφέρεται, είναι και στο ορολόγιο, στον κανόνα εις τον Ιησού Χριστόν, και μόνο που εκεί είναι λιγάκι τροποποιημένη αυτή η προσευχή, και αυτό που σας λέγω δεν είναι εκεί γραμμένο, ενώ στα άπαντα του Αγίου Ισάκ εκεί είναι, στη δευτέρα τρίτη ομιλία είναι αυτή η προσευχή, δεν θυμούμαι ακριβώς, λέγει παρηγορείς εκείνους που ταλαιπωρούνται για την αγάπη τη δική σου με το να τους δείχνεις σημάδια από τη θεία σου δόξα. Διότι οι ασκητές, όσο περισσότερο κανείς ασκείται και ζει μακριά από τον κόσμο και την αμαρτία, τόσο μένει πιο πιστός. Γιατί λέτε? Και αλήγιστος. Γιατί λέτε? Επειδή έχει αυτές τις μαρτυρίες θείας δόξης. Βλέπει από την κλειδαρότητα το φως της θείας δόξης, τη βασιλεία του Θεού, και έχει αυτές τις μικρές ή μεγάλες, αναλόγως, γεύσεις. Βεβαίως είναι γεύσεις, βεβαίως είναι οσμές, όπως ακριβώς αν για μια στιγμή περάσω από τους δρόμους μιας πόλεως και μου έρχονται μυρωδιές τηγανιτών ψαριών, σουβλακίων, μπριζολών κτλ. Τι θα πω? Θα πω ότι σε αυτή την πόλη υπάρχει πείνα. Έχω μια νοσμή ότι υπάρχουν τροφές. Έτσι και εδώ, όταν έχω αυτήν την γεύση, αυτήν την οσμή της βασιλείας του Θεού, τότε αυτό με παρηγορεί, αυτό με βοηθάει. Γι' αυτό ακριβώς εμφανίζεται εδώ ο άγγελος ως ήλιος, διότι μην ξεχνάμε ότι και οι πιστοί θα λάμψουν, όπως μας είπε ο Κύριος, ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών. Έκτον, υπόδες του αγγέλου και υπόδες αυτού ως στήλη πυρός. Μάλιστα στις στιχογραφίες εμφανίζεται στο Άγιον Όρος ο άγγελος αυτός, κάτι παράξενα πόδια, πραγματικά σαν κολόνες είναι τα πόδια. Πανύψηλος, πανύψηλος. Ο προφήτης είναι χαμηλός μπροστά του, έτσι, πανύψηλος. Γίγας, τεράστιος, ποδάρια μεγάλα, σαν μπουκάλες, σαν σκολόνες είναι. Και πατάει με το ένα πόδι στη θάλασσα και το άλλο στην ξηρά. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Τα πόδια αυτά είναι πύρινα. Τι σημαίνει ότι τα πόδια αυτά είναι πύρινα? Λέγει ο αρέθας: οι πόδες την κατάβαση υπενήτονται, ή της ου καλουτινός ένεκεν, ή του τιμωρήσαστε ασεβής γίνεται. Διό και ως στήλη πυρός. Στήλης δε πυρός απικάστησαν, ου του φωτιστικού αλλά του καυστικού. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι για άλλο λόγο αυτά τα πύρινα μεγάλα πόδια παρά για να τιμωρηθούν οι ασεβείς. Και όταν λένε ότι θα τιμωρηθούν οι ασεβείς με αυτές τις πύρινα πόδια που απικάστησαν, εσχεδιάστησαν, ου του φωτιστικού αλλά του καυστικού. Κι άλλοτε σας το είχα πει, αλλά είναι πολύ αξιόλογο το σημείο αυτό και δεν πειράζει αν το ξαναπούμε. Ο Θεός είναι πυρ και φως, ή μάλλον είναι φως το οποίο φωτίζει αλλά και καίει, όπως και ο ήλιος είναι φως που φωτίζει και καίει. Τώρα
οι δίκαιοι στη Βασιλεία του Θεού θα δέχονται την φωτιστικότητα της Θείας Δόξης, που θα απορρέει από τον Ιησού Χριστόν. Την φωτιστικότητα, μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, είναι στο τέλος πια της Αποκαλύψεως, δεν είδα ήλιο στην πόλη του Θεού, δεν είδα ήλιο, διότι ήλιος φωτίζει αυτός ο ίδιος ο Χριστός. Είναι η Θεία Δόξα πια, γιατί δεν έχουμε ανάγκη από το ηλιακόν κτιστόν, ηλιακόν φως. Έτσι, η φωτιστικότητα της Θείας Δόξης μένει στους δικαίους, αλλά πληρεί τα πάντα η Θεία Δόξα όπου υπάρχει κτιστός κόσμος. Φάνηκε εις τον Άδη, φάνηκε εις την κόλαση, και εκεί είναι παρόν ο Θεός. Βεβαίως είναι παρόν, αλλά ως εξής φάνει εκεί. Όχι η φωτιστικότητα της Θείας Δόξης, αλλά η πυρότητα της Θείας Δόξης. Όχι αυτό που φωτίζει, αλλά αυτό που καίει. Έτσι στους δικαίους μόνο αυτό που φωτίζει χωρίς να καίει, και εις τους ασεβείς όχι αυτό που φωτίζει, αλλά μόνο αυτό που καίει. Έτσι εξηγείται γιατί είναι σκότος εξώτερων, σκοτάδι εξώτερων θα πει απομεμακρυσμένων, δηλαδή πολλές φορές σκοτάδι, και ταυτόχρονος το πυρ εκεί δεν τελειώνει ποτέ. Μα το πυρ είναι φωτιστικό, είναι πυρ που δεν είναι φωτιστικό, είναι μόνο καυστικό. Έτσι όταν πατά ο άγγελος στη γη και στη θάλασσα, σημαίνει έρχεται να τιμωρήσει τους απανταχού ασεβείς της γης με αυτόν τον τρόπο, με την καυστικότητα της Θείας Δόξης, όχι την φωτεινότητα. Και έχουν εν τη χειρή αυτού βιβλαρίδιον ανεωγμένων, και έθηκε τον πόδα αυτού των δεξιών επί της θαλάσσης, των δε βόνιμων επί της γης. Κρατούσε ένα ανοιγμένο βιβλιαράκι, βιβλαρίδιον. Υπάρχουν 2-3 γραφές. Αυτή που έχουμε στο κείμενό μας το λέγει έτσι, βιβλαρίδιον, μικρό υποκοριστικό του βιβλίων είναι, θα πει βιβλιαράκι, ανοιχτό. Και έβαλε το δεξί του πόδι επί της θαλάσσης και το αριστερό του πόδι πάνω στη γη. Όταν ο Απόστολος Ευαγγελιστής Ιωάννης βλέπει τον άγγελον αυτόν να στέκεται στη γη και στη θάλασσα, όπως προς Θεός ελέγχθη, υπενήσεται εδώ την νήσο Πάτμο. Η νήσος μικρό νησί είναι. Αν πάτε ποτέ εκεί στο σπήλαιο του Ευαγγελιστού, θα δείτε γύρω γύρω τη θάλασσα. Το μάτι σας πιάνει όλο το νησί, το περίγραμμα του νησιού το πιάνει. Είναι μικρό νησάκι, πολύ μικρό. Έτσι βλέπει τον άγγελο να πατά στη γη και στη θάλασσα, που σαν να λέγει ότι ο άγγελος κυριαρχεί και επί της γης και επί της θαλάσσης, και συνεπώς η εξορία του Ιωάννου εις την Πάτμο δεν έγινε από αδυναμία του Χριστού, αλλά από παραχώρηση, ότι εκεί βρίσκεται ο Ιωάννης γιατί το θέλει ο Χριστός αυτό, το παραχωρεί. Αλλά ο άγγελος όμως δείχνει την κυριαρχία του σε ολόκληρη τη γη. Μη φοβάσαι, ως να του λέγει ο Ιωάννη, μη φοβάσαι, αν είσαι εδώ αποκομμένος και απομεμακρυσμένος από την εκκλησία της Εφέσου που τόσο αγαπάς, και είσαι εδώ σε αυτό το ξερό νησί, ο Θεός το επιτρέπει, είναι ισχυρός ο Θεός. Με βλέπεις πως πατώ στη θάλασσα και στην ξηρά, μη φοβάσαι. Ο Θεός είναι κυρίαρχος των πάντων. Οι δυνάμεις του κακού, ό,τι και να κάνουν, είναι ασθενέστατες. Σας είπα ότι ο άγγελος κρατούσε ένα μικρό βιβλίο. Δεν είναι όμως εκείνο το οποίο εμνημονεύει σε προηγούμενα κεφάλαια, όταν ελέγχεται ποιος θα ανοίξει το βιβλίο το εσφραγισμένο με 7 σφραγίδες, και κανείς δεν ευρέθηκε ούτε στον ουρανό ούτε στη γη ούτε στον Άδη να το ανοίξει. Και ακούστηκε, όταν εγώ έκλαιγα, λέγει ο Ιωάννης, ακούστηκε μια φωνή που μου λέει κάποιος δίπλα μου, άγγελος, μη κλαις,
ευρέθηκε. Είναι ο Λέων εκ της ρίζης του Ιεσέ, του Δαβίδ, είναι ο Ιησούς Χριστός, το εσφαγμένον αρνίον. Αυτό θα ανοίξει τις φραγίδες του βιβλίου, ή τι, θα αποκαλύψει τις βουλές του Θεού. Δεν είναι τώρα αυτό το βιβλίο, αλλά είναι άλλο βιβλίο, μικρότερο στο μέγεθος, και δεν είναι σφραγισμένο, είναι ανοιχτό, που σημαίνει ότι αυτά που γράφει το μικρό αυτό βιβλίο είναι μέρος εκείνου του σφραγισμένου βιβλίου. Το περιεχόμενό του, προσέξτε εδώ, είναι τα υπόλοιπα που πρόκειται να αποκαλυφθούν στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Αυτά που θα γίνουν από το σημείο εκείνο έως το τέλος. Και συνεπώς είναι ένα μέρος αυτά που θα αποκαλυφθούν. Και επειδή θα τα γράψει αυτά, δεν χρειάζεται να είναι το βιβλίο σφραγισμένο, είναι ανοιχτό. Ως να λέγει ο άγγελος, θα προφητεύσεις, αυτό περί αυτού πρόκειται, θα προφητεύσεις και τα παρακάτω. Και έκραξε φωνή μεγάλη ως περλέον μικάτε. Και ό,τι έκραξε, ελάλησαν επτά βροντέ τα σε αυτόν φωνάς. Όταν έκραξε ως λέον μικόμενος, τότε ελάλησαν και οι επτά βροντές τις δικές τους φωνές. Παράξενο αυτό εδώ, ε. Βλέπουμε την κραυγή του αγγέλου καταρχάς να είναι πάρα πολύ φοβερή, αλλά και να προκαλεί φόβο επάνω εις την γη, έναν φόβο που καταδικάζει ή έναν φόβο που επιστρέφει σε μετάνοια. Είναι ανάγκη όμως έτσι να γίνει, ξέρετε, για να φοβηθούν οι άνθρωποι ή ακόμη να μετανοήσουν. Και ποιες είναι αυτές οι φωνές των επτά βροντών? Ο αριθμός 7 δείχνει πληρότητα. Με την βροντή πάντοτε έχουμε τη φωνή του Θεού. Αλλά την φωνή του Θεού στον αριθμό 7, που σημαίνει πληρότητα, άρα έχουμε την πληροφορία του ιδίου του Θεού. Όταν κάποτε ο Κύριος ομίλησε στα πλήθη και έστρεψε τα μάτια του στον ουρανό και ζήτησε να δοξαστεί το όνομα του Θεού, τότε ακούστηκε από τον ουρανό μία φωνή σαν βροντί που έλεγε «Και δόξασα και πάλιν δοξάσω». Είναι Ιωάννης 12,28. Ο ουν όχλος ο εστός και ακούσας έλεγε «Βροντίν γεγονένε». Άλλοι έλεγον «Άγγελος αυτό λελάλικεν». Η απάντηση του ουρανού «Και δόξασα και πάλι θα δοξάσω». Ακούστηκε όμως αυτή η φωνή σαν μία βροντί. Και είπαν οι άνθρωποι, τι ήταν αυτό, βροντί? Και άλλοι λέγαν, άγγελος πρέπει να μιλήσει από τον ουρανό. Ήταν η φωνή του ουρανίου πατρός. Έτσι εδώ η φωνή των επτά βροντών είναι η φωνή του Θεού. Και ότι ελάλησαν επτά βρόντε, έμελον γράφην. Και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού λέγουσαν, σφράγισον, αελάλησαν επτά βρόντε και μη αυτά γράψεις. Όταν ελάλησαν οι επτά βρόντες, εγώ επρόκειτο να πιάσω να γράψω. Και τότε άκουσα φωνή από τον ουρανό να μου λέγει, σφράγισε αυτά που άκουσες, μη τα γράψεις. Εδώ φαίνεται ο Ιερός Ευαγγελιστής πως γράφει την ώρα που οπτασιάζεται. Ίσως είναι ένα σημείο που φανερώνει πως εγγράφει η Αποκάλυψη. Έβλεπε και έγραφε. Παρότι κατά παράδοση υπαγορεύει την Αποκάλυψή του εις τον διάκονον Πρόχωρον, και έτσι αυτό μας διασώζει η παράδοση. Πάντως ένα τούτο δείχνει την προθυμία του στο να καταγράψει ο Ιερός Ευαγγελιστής ό,τι του αποκαλύπτεται. Όμως να, ενώ η φωνή του Θεού αποκαλύπτει, ταυτοχρόνως εμποδίζεται να καταγράψει τα αποκαλυπτόμενα. Η γνώση αυτών που ήκουσε θα μείνει μόνο δια τον προφήτη. Μόνο εκείνος θα τα γνωρίζει αυτά. Ίσως διότι πρόκειται
περί φοβερών τιμωριών των ασεβών που θα κατετρόμαζαν τους πιστούς όταν τα οίκουν. Είναι, αγαπητοί μου, μερικά πράγματα που δεν συμφέρει ο άνθρωπος να τα ξέρει. Δεν αντέχει. Θα σας πω ένα, δυο σημεία που η σοφία του Θεού τα κρύπτει. Ξέραμε πότε θα πεθάνουμε. Μπορείτε να συλλάβετε τι θα συνέβαινε αν ξέραμε πότε θα πεθάνουμε? Η ζωή μας θα ήταν ένα μαρτύριο αν λέγαμε ότι θα πεθάνω τότε και θα περιμέναμε την ημέρα που θα έρθει ο θάνατος. Θα ήταν τρομερό. Άλλο τώρα ότι με τον τρόπο που δεν ξέρουμε πότε θα πεθάνουμε, ο Θεός έχει πολλαπλό σχέδιο. Αλλά και ακόμη κάτι άλλο. Πότε θα γίνει το τέλος του κόσμου, δεν το ξέρουμε. Γιατί το κρύπτει αυτό ο Θεός? Δεν συμβαίνει να το ξέρουμε. Γιατί δεν απεκάλυψε από τώρα πότε θα έρθει ο Αντίχριστος ή ποιο είναι το όνομα του Αντιχρίστου? Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γνωρίζει, ήκουσε το όνομα του Αντιχρίστου? Προσέξτε, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ήκουσε το όνομα του Αντιχρίστου. Το ήκουσε, δεν το απεκάλυψε. Έγραψε μόνο των αριθμών του ονόματος, που είναι κρυπτογραφικό. Έτσι και εδώ τώρα, τι του λέγει ο Θεός? Είναι για σένα μόνο, δεν είναι για τον κόσμο. Μην το γράψεις αυτό. Αυτό δεν πρέπει να γραφτεί. Η σοφία και η αγάπη του Θεού κρύπτει. Δεν είναι λοιπόν μια αδυναμία, ούτε ακόμη για να μας γεννιέται η περιέργεια. Δεν απεκαλύφθη, για λόγους που είπαμε. Όμως όταν θα έρχεται ο καιρός, θα γίνεται εις των οικείων χρόνων, θα γίνεται η Αποκάλυψη. Γράφει ο Αρέθας: σφράγισον Ιωνή ασφαλή κατοχή εν τη διανία σου συντήρη. Να κρατάς με μίαν ασφαλή κατοχή στο μυαλό σου. Φυσίν έκφορον δε διαγραφής μηδόλος ποιού. Ίσως ότι μίληση τελή πρώτης παρουσίας των τελευταίων καιρών εμφανίζεστε. Ίσως μίληση τελή, ίσως να μην συμφέρει πριν από την παρουσία των τελευταίων καιρών να εμφανιστεί αυτό το κάτι. Έχουμε λοιπόν μία κρυπτογράφηση ή μία αποσιώπηση. Δίδεται ή πενιγμός και αποσιωπάτε το παρακάτω. Εδώ είναι ένα προνόμιο του προφήτου, σκληρό όμως, να γνωρίζει εκείνο που οι άλλοι δεν ξέρουν και που δεν θα πρέπει ποτέ να αποκαλύψει. Να το ξέρει μόνον αυτός. Φανταστείτε, αγαπητοί μου, να ξέρει κάποιο πρόσωπο πότε εγώ θα πεθάνω. Εγώ να το αγνώ και να είμαι ένα μεριμνησία. Πώς πρέπει να αισθάνεται το πρόσωπο αυτό, εάν το πρόσωπο αυτό με αγαπά? Έτσι καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σκληρή αυτή η γνώση. Κάτι ανάλογο συνέβη και με τον Δανιήλ τον προφήτη. Αξίζει να το πούμε. Και εσύ, Δανιήλ, έμφραξον τους λόγους και σφράγισον το βιβλίο έως καιρού συντελείας. Μέχρι που να τελειώσει ο καιρός. Ποιος καιρός? Όχι ολόκληρη ιστορία. Μέχρι που να τελειώσει ο καιρός για όσα προφητεύθηκαν, που ήταν έως τη γέννηση του Χριστού αν θέλετε, ή ακόμη την παρουσία του Αντιόχου του Επιφανούς και ούτω καθεξής. Ούτω καθεξής. Αυτά λέει σφράγισε τα. Δηλαδή σημαίνει, όσοι διαβάζουν τις προφητείες σου δεν θα τα καταλάβουν παρά μόνο όταν θα έρθει ο καιρός. Προσέξτε αυτό, πολύ σπουδαίο. Μας βοηθάει γιατί? Για να κατανοούμε την Αποκάλυψη τώρα εμείς. Ό,τι καταλαβαίνουμε σημαίνει ήρθε ο καιρός. Ό,τι δεν καταλαβαίνουμε σημαίνει δεν ήρθε ο καιρός. Ό,τι θέλετε κάνετε. Το όνομα του Αντιχρίστου δεν θα μπορέσετε να το αποκρυπτογραφήσετε. Αλλά μπορούμε όμως άλλα σημεία σήμερα να τα δούμε. Όπως λέγαμε την περασμένη φορά με τα 200 εκατομμύρια υπήκου, αυτό σήμερα μπορούμε να το ξέρουμε. Όταν βλέπετε εκείνα τα χρώματα, το κόκκινο, το κίτρινο και το κιανόν, μας αφήνει καταπλήκτους, που λέγαμε την περασμένη φορά. Και λέμε, μα αυτό είναι καταπληκτικό. Αυτά τα χρώματα σε μια παλιότερη εποχή ήταν άγνωστα.
δεν μπορούσαν να υπονοήσουν τίποτα τα χρώματα αυτά. Σήμερα όμως υπονοούν πολλά τα χρώματα αυτά. Και μας κάνει ακόμη εντύπωση αυτή η συνέχεια της προφητείας του Δανίλη με τα εξής. Και εγώ ήκουσα και ούση νίκα. Άκουσα αλλά δεν κατάλαβα. Υπάρχουν σημεία τα οποία ακούει ο προφήτης αλλά δεν καταλαβαίνει. Και πρέπει να τα επεξηγηθούν. Και είπα, Κύριε, τι τα έσχατα τούτων, ποια είναι αυτά τα τελευταία. Όχι τα έσχατα της ιστορίας, τα έσχατα σε σχέση με τον... με τη γέννηση του Χριστού και τα λοιπά στην πρώτη παρουσία. Και είπε, χωρίς όμως ξέρετε να εξαντλείται, γιατί θα το δούμε, δεν εξαντλούνται οι προφήτες στην πρώτη παρουσία του Χριστού. Σας το υπογραμμίζω να το ξέρετε. Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης δεν εξαντλήθησαν. Γι' αυτό οφείλουμε να μελετούμε τους προφήτες την Παλαιά Διαθήκη, όπως και την Καινή. Είναι πλάνη να λέμε ότι μόνο την Καινή πρέπει να διαβάζουμε. Δεν εξυντλήθησαν οι προφήτες. Σας το ξαναλέγω άλλη μια φορά. Και είπε, Δεύρο Δανιήλ, ότι εμπεφραγμένοι και εσφραγισμένοι οι λόγοι έως καιρού πέρας. Έλα τώρα Δανιήλ, αυτά είναι σφραγισμένα και καλυμμένα έως καιρού πέρας, μέχρι να περάσει ο καιρός. Εκλεγώσει και εκλεκανθώσει και πειραθώσει και αγιαστώσει πολύ. Έως ότου εκλεγούν, λεκανθούν, πειραθούν, περάσουν από φωτιά και αγιαστούν πολύ, από δοκιμασία και αγιαστούν. Και ανομίσωση άνομοι. Οι άγιοι γίνουν αγιότεροι. Οι άνομοι ανομότεροι. Προσέξτε. Και ούσιν ίσουσι πάντες άνομοι. Όλοι οι άνομοι, κατά κανόνα όλοι οι άνομοι, ούσιν ίσουσι. Θα φέρνουν τον αριθμό 666, να τον βάζουν στα χέρια και δεν θα καταλαβαίνουν τίποτα. Πάντες οι άνομοι ούσιν ίσουσι. Δεν θα καταλαβαίνουν. Και οι νοήμονες ίσουσι. Όταν λέει νοήμονες, δεν εννοεί τους νοήμονες απλώς τους έξυπνους, εννοεί τους ευσεβείς θα καταλαβαίνουν. Μόνο οι ευσεβείς θα καταλαβαίνουν. Συνεπώς, η Αγία Γραφή μένει και οι προφητείες της κλειδωμένα για τους ασεβείς. Για τους ασεβείς, ξέρετε τι είναι το η Αγία Γραφή. Η μεν Παλαιά Διαθήκη, ένας παλαιός κώδικας ηθικής και νομοθεσίας. Ξέρετε τι είναι η Καινή Διαθήκη. Ένας νεότερος κώδικας ηθικής, ανανεωμένος και βελτιωμένος, αλλά και ο οποίος τώρα είναι 2000 χρόνια και έχει παλαιωθεί και αυτός και έτσι δεν έχει πάρα πολύ σημασία. Αυτό είναι για τους πολλούς και τους ανώμους η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή είναι ζωή που δείχνει, προετοιμάζει, προαναγγέλει, δείχνει τη Βασιλεία του Θεού. Όλα αυτά είναι, αγαπητοί μου, δείκτες μόνο για τους πιστούς. Μόνο για εκείνους που έχουν το Πνεύμα Άγιον και που τους ανοίγει τα μάτια να βλέπουν. Και εκείνο που πραγματικά με όλη μας την καρδιά ευχόμαστε να έχουμε. Αλλά θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.